Ζημιές σε καβάλα και δράμα προκάλεσε ένα νεροποντί που έπληξε το βράδυ τις δύο πρώτες πρωινές ώρες τις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Δράμα, η ισχυρή βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη χαλαζόπτωση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές του κέντρου, ενώ με πολύ μεγάλη δυσκολία γινόταν κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισκέπτονται πληγήσεις από το χαλάζι αγροτικές περιοχές, ώστε να διαπιστωθεί από κοντά το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν. Ναι, είχαμε όπως προτού κάμποσε καιρό ξανά ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους και μεγάλες βροχές. Οι καταστροφές που έγιναν και έπληξε την περιοχή μας είναι τεράστιες στο μέγεθος της πρώτης χαλαζόπτωσης και αυτό που συμβαίνει σήμερα και στην κοινωνία, ειδικά στους αγρότες, είναι η μεγάλη αγωνία που έχουν για τις μεγάλες καταστροφές και το θέμα που τίθεται πλέον είναι θέμα επιδίωξης. Όλα τα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται σήμερα στην περιοχή μας, τόσο τα καλαμπόκια, ο ηλιόσπορος, ειδικά στον ηλίανθο, τα έχει ξαπλώσει με αποτέλεσμα τώρα αυτά να αρχίσουν να σαπίζουν, διότι δεν θα πάρουν να οριμάσουν. Τα καλαμπόκια συνέχισε πάλι καταστροφικές ζημιές πάνω στη φούντα που ήταν και να βγάζουν τα καλαμπόκια τη ρόγα και γενικότερα είχαμε τεράστιες καταστροφές. Σε μεγάλη απόγνωση είναι η περιοχή της Δράμας και ιδιαίτερα οι αγρότες για τις έντονες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν φέτος και για τις μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει στην περιοχή μας. Στην Καβάλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πλημμύρισαν πολλά φρεάτια, ενώ υπήρχαν και πτώσεις δέντρων μέσα στο κέντρο της πόλης. Λόγω της βροχόπτωσης, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ορισμένες συνοικίες της πόλης. Επίσης, το ferry boat που χθες το βράδυ εκτελούσε το τελευταίο δρομολόγιο στην ακτοπλοϊκή γραμμή πρίνου Θάσου Καβάλας, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και την καταιγίδα που επικρατούσε, παρέμεινε για 30 λεπτά εκτός λιμανιού, περιμένοντας να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα στους επιβαίνοντες σε αυτό.